Καλημέρα σε όλους. Λίγα λόγια θα πω, γιατί σήμερα πρέπει να είναι σύσκεψη μάχης για να δούμε τα επόμενα βήματα, να δούμε τους τρόπους αντίδρασης που πρέπει να είναι πολύμορφες και δυναμικές. Βέβαια, σε αυτή τη μάχη δεν πάμε χωρίς προετοιμασία. Όλο το προηγούμενο διάστημα, από τον Οκτώβρη που διέρευσε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά βέβαια και το περιεχόμενο, όσοι είμαστε στον χώρο και ασχολούμαστε χρόνια με τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, προετοιμαστήκαμε. Κάναμε πολύ καλή δουλειά, έγιναν πάρα πολλές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, συσκέψεις, πολλές δράσεις, με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων, και σήμερα αυτή η συμμετοχή εδώ, που επιπλέον υπάρχουν, να σας πω, σύλλογοι και της περιοχής, ενώσεις γονέων, σύλλογοι γυναικών, σύλλογοι συνταξιούχων, εργατικά σωματεία, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, την Αγία Βαρβάρα, δείχνουν ακριβώς ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, εκτός από όσους δουλεύουν στο σύστημα υγείας και τους χρήστες υγείας, αλλά και ο λαός μας έχει ενδιαφέρον, παλεύει και θα παλέψει για να μείνει όρθιο, να μείνουν όρθια και τα νοσοκομεία και η απεξάρτηση. Κοιτάξτε, τα σχέδια της κυβέρνησης είναι γνωστά. Ό,τι χτίστηκε με πάρα πολύ κόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια με τον αγώνα των εργαζομένων και όλων των φορέων, για να στηθεί δηλαδή ό,τι υπάρχει με τις δυσκολίες που υπάρχουν και με τον πόλεμο που υπάρχει από κάθε κυβέρνηση μέχρι τώρα, γιατί όλες οι κυβερνήσεις δεν θέλανε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και βέβαια φορείς απεξάρτησης που πραγματικά θα απεξαρτούν τους ασθενείς. Όλη λοιπόν η κυβέρνηση έχει σαν στόχο τη διάλυση αυτού του συστήματος, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και βέβαια στους εξαρτώμενους θέλει να τους έχει στο χέρι, όπως λέμε πάντα, με τα υποκατάστατα, να τους έχει δηλαδή στη γωνία, για να έχει ένα υλικό το οποίο δεν θα συμμετέχει, αν θέλετε, και στους κοινωνικούς αγώνες, δεν θα τους έχει απέναντί τους. Δηλαδή να τους έχει στη γωνιά τους ήσυχους, χωρίς να παρεμποδίζουν όλα αυτά τα οποία γίνονται στην κοινωνία μας αυτά τα χρόνια. Να σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα, από τον Οκτώβριο και μετά, υπήρχαν πάρα πολλοί που αμφισβητούσαν αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Και δύο φορές το συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν δυνάμεις που προέρχονταν από διάφορους πολιτικούς χώρους που λέγανε, ρε παιδιά, δεν είδαμε το νομοσχέδιο, γιατί να πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο στήριξης του αγώνα των εργαζομένων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Βέβαια, εμείς πήραμε αποφάσεις, πήραμε μέρος κινητοποιήσεις και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε σήμερα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την πολιτική των κυβερνήσεων και βέβαια αυτής της κυβέρνησης που πάει πραγματικά με κάθε τρόπο να περάσει αυτά τα μέτρα. Να πω τέλος ότι εκτός από γλώσσα πρέπει να έχουμε και φωνή και πρέπει να έχουμε και την απόφαση ότι μπορούμε αυτό το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε τη δυνατότητα, πολλές φορές σαν κίνημα έχουμε κερδίσει και έχουμε ακυρώσει σχέδια των κυβερνήσεων αντιλαϊκά και νομίζω ότι και τώρα με τη δυναμική που δίνει και η σημερινή σύσκεψη και όλοι αυτοί οι φορείς που συμμετέχουν και το δίκαιο που είναι με το μέρος μας, θα τους αντιμετωπίσουμε και θα ακυρώσουμε κάθε τέτοιο σχέδιό τους. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα είμαστε πάντα, όπως πάντα μέχρι τώρα, στο πλευρό των εργαζομένων και θα συμμετέχουμε σε κάθε κινητοποίηση που θα γίνει. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και θα νικήσουμε.